Θα κουβεντιάσουμε τώρα ένα θέμα που εμέσως πλην σαφώς έχει σχέση μαζί μας, δηλαδή ιστορικά θα έλεγα, γιατί εγκλωβισμένοι, όπως έχουμε στην Καρπασία, υπάρχουν και σε μια άλλη γωνιά της Ευρώπης. Είναι άνθρωποι εκεί στο Αρτσάχ που δίνουν τη δική τους μάχη επιβίωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν χαθεί πάρα πολλές ζωές, εξακολουθούν να παλεύουν, να θέλουν οι άνθρωποι να ζήσουν, σε συνθήκες βέβαια ασφάλειας. Μαζί μου η πρώην Ευρωβουλευτήνα μου, η Ελένη Θεοχάρους, νομίζω από τους λίγους ανθρώπους που έχουν σταθεί στον αγώνα αυτό των πολιτών του Αρτσάχ, των Αρμενίων του Αρτσάχ, έτσι, έχει σταθεί δίπλα τους εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ξέρει το πρόβλημα πάρα πολύ καλά και με τη βοήθεια τη δικιά της θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Και το κάνουμε σήμερα αυτό γιατί υπάρχει στην Κύπρο αυτή την περίοδο, έχει έρθει η αντιπροσωπεία από το Αρτσάχ με επικεφαλής τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του Αρτσάχ, τον κύριο Τον Βαμσιάν. Να δούμε λοιπόν, αγαπητή Ελένη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Τι γίνεται σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη εκεί της Ευρώπης? Να σας πω, δεν είναι έμεση η σχέση μας με το Αρτσάχ, είναι άμεση. Και είναι άμεση η συνάρτηση, το ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα, αν δεν το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αυτό που λέμε στα κυπριακά, γιορτή τους αυτούς, παραμονή μας, εμάς. Θα το βρούμε μπροστά μας. Θέλω λίγο να μου πεις ιστορικά, γιατί διαβάζοντας λίγα πράγματα που ξέρω εγώ, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πολλές δεκαετίες κάνουν αγώνα επιβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι χωρίς τη θέλησή τους και με αυθαίρετη απόφαση των... Δείχνουμε και πλάνα τώρα εκεί. Ναι. Με αυθαίρετη απόφαση των, του Σοβιέτ, των Σοβιετικών στις αρχές του 20ου αιώνα. Στο 1922 για την ακρίβεια αποφάσισαν να ιδρύσουν το τεχνητό κράτος του Αζερβαϊτζάν. Έτσι πήραν τρεις επαρχίες από την επαρχία, το Σαουμιάν, το Ναχιτσεβάν και το Νακόρνο Καραμπάχ. Του οποίου η ιστορική ονομασία είναι Αρτσάχ, όπως σας έχω πει. Όπως ήταν έχει... Ναγκόρνο Καραμπάχ, τώρα είναι Αρτσάχ, έτσι. Από πάντα ήταν Αρτσάχ, από την εποχή του Στράβωνα. Ο Στράβωνα μας περιγράφει αυτή την περιοχή ως ορχιστινή. Καταλαβαίνετε ότι είναι ευθεία η αναγωγή. Πήρανε τρεις επαρχίες από την Αρμενία, πήρανε μία επαρχία από το Ιράν με πόλεμο και πήρανε και κάποιες επαρχίες από την Ρωσία και δημιούργησαν αυτό το τεχνητό κράτος του Αζερβαϊτζάν. Οι κάτοικοι του Ναχιτσεβάν δεν αντιστάθηκαν ιδιαίτερα. Ήταν ένας λαός ποιμένων, βοσκών κλπ. Οι οποίοι σιγά σιγά εξαλείφθησαν με τις πιέσεις, αλλά οι Καραμπατιανοί ήταν ορεσίβοι, πολεμάρχες, ανήκαν στο στρατό του Τσάρου, είχαν μεγάλη πολεμική ιστορία με την πολεμική τέχνη. Ακριβώς, και δεν υποτάχτηκαν ποτέ. Από το 1922 βρίσκοντας σε συνεχή εξέγερση μέχρι το 1988, όπου υπήρξε μια μαζική εξέγερση πολυέμακτη που ανταποδόθηκε από μεριάς Αζερβαϊτζάν με τις σφαγές του Σουμκάι. Από εκεί και πέρα συνεχίστηκε η προσπάθεια για ένοπλο αγώνα και το 1991 ξεσηκώθηκαν ενόπλως αυτή τη φορά και απελευθέρωσαν, όχι μόνο απελευθέρωσαν τη γη του ιστορικού Ναγκόρνο Καραμπάχ που πήρε την παλιά του ονομασία Αρτσάχ, αλλά κατέλαβαν και περιοχές που τις κρατούσαν για διαπραγματευτικό χαρτί. Περιοχές, τριπλασιάστηκε ουσιαστικά το μέγεθος της χώρας που ήταν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Και εκεί άρχισε η ιστορία αν θα γίνει άμεση ένωση με την Αρμενία. Είναι Αρμένοι, δηλαδή. Καθαρά Αρμένοι, με αρμενική συνείδηση, αρμενική γλώσσα, αρμενική θρησκεία. Πάντοτε ανήκαν στο αρμενικό έθνος, αφού μέχρι το 1922 ήταν κανονικά επαρχία. Ποια είναι η σχέση με την Αρμενία, Ελένη? Έχει περάσει από χίλια κύματα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα καλές με την κυβέρνηση της Αρμενίας, δεδομένου ότι θεωρείται πως η κυβέρνηση της, ο συγκεκριμένος ηγέτης που αυτή τη στιγμή ο Πασινιάν, θεωρείται υπεύθυνος για τη μεγάλη στρατιωτική ήττα που υπέστη πέρυσι το Αρτσάχ και έχασε τα 3/4 των εδαφών του. Αυτή τη στιγμή έχει συρρυκνωθεί σε μια μικρή έκταση που δεν είναι βιώσιμη. Δεν έχει υδάτινους πόρους. Έχουν καταληφθεί υδάτινοι πόροι. Η παροχή του... Η παροχή του γκαζιού διακόπτεται όποτε θελήσουν οι Αζέροι. Η παροχή ηλεκτρισμού διακόπτεται όποτε θελήσουν οι Ζέροι. Υπάρχει μόνο ένας μικρός ομφάλιος λόρος, ένας δρόμος που ελέγχεται από τους Ρώσους, με τον οποίο τροφοδοτείται το Αρτσάχ σε τρόφιμα και άλλα υλικά πρώτης ανάγκης. Και όμως επιμένουν και αγωνίζονται εκεί πέρα. Αυτό το κράτος, όπως είχε δημιουργηθεί από το 1992, δεδομένου ότι δεν επετεύχθη η Ένωση ευθύς εξ αρχής, ακολουθεί μια παράλληλη ιστορία με τη δική μας.
διακήρυξε την ανεξαρτησία του επιζητώντας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι καταστατικό άρθρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Οργανισμού του Καταστατικού Χαρτί. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Στα χαρτιά υπάρχουν. Στα χαρτιά υπάρχει, ναι. Αυτό το... Για πόσο κόσμο μιλάμε τώρα εκεί στο... Ξεκινήσαμε με 250.000, αλλά φιλορροή άρχισαν να φεύγουν, γιατί η ανασφάλεια, να περνάς ένα ολόκληρο χειμώνα χωρίς θέρμανση, να περνάς ένα ολόκληρο χειμώνα χωρίς νερό, να λιώνεις χιόνι για να πλένεις τα χέρια σου και τα παιδιά σου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Φαντάζομαι μιλάμε τώρα για ανθρώπους εκεί όλα αυτά τα χρόνια, έχουν χαθεί χιλιάδες ζωές, έτσι. Όλους αυτούς τους, από το 1994 που υπήρξε η πρώτη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μέχρι και πέρυσι που ανακαταλήφθησαν πολύ μεγάλα εδάφη του Αζερβαϊτζάν, υπήρξαν πάρα πολλές επιθέσεις του, πολυέμαχτες επιθέσεις του Αζερβαϊτζάν για να τους καταλάβει ξανά. Αυτή τη στιγμή ακόμη και την πολιτιστική πρωτεύουσα, την πόλη σύμβολο, που βρίσκεται σε ένα ύψομα πάνω από την Στεπανακέρτε, το Σουσί, το έχουν καταλάβει οι Αζέροι και είναι η ιερή πόλη των Αρμενίων. Έχει και πολλά μνημεία εκεί. Τα οποία καταστρέφονται συστηματικά. Είναι μνημεία του χριστιανικού. Ξέρεις κάτι, είσαι από τους ανθρώπους που έχουν άποψη, αλλά έχουν γυρίσει και σε διάφορες γωνιές και έχουν δει κατάματα την αδικία. Εμένα με ενοχλεί αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, κακός ο πόλεμος, κακή εισβολή, την καταδικάζουμε με σταντόρια φωνή. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτή η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτιακών δικαιωμάτων είναι à la carte. Όπου συμφέρει, εφαρμόζεται. Εκεί στο Αρτσάχ τώρα, οι άνθρωποι που υποφέρουν τόσα χρόνια, δεν ενδιαφέρεται κανένας να τους δώσει ασφάλεια για να ζήσουν και αυτοί στον τόπο τους όπως θέλουν. Ναι, ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς το κάνουμε και εμείς. Ως πολίτες και ως πολιτεία. Και αν θέλω να μείνει κάτι στους τηλεθεατές μας από τη σημερινή συνομιλία μας, είναι ότι η περίπτωση του Αρτσάχ δεν έχει καμιά σχέση με την περίπτωση της τουρκικής δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Γιατί μας λένε, αν αναγνωρίσουμε εμείς το Αρτσάχ που είναι αποσχιστική οντότητα, είναι σαν να αναγνωρίζουμε την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Μα ή δεν γνωρίζουν ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι αποτέλεσμα τουρκικής εισβολής, πολεμικής ενέργειας, κατάληψης εδαφών, εκδίωξης του γηενούς πληθυσμού, μετακίνησης πληθυσμού και μεταφοράς άλλων εκεί πέρα και τεχνητής δημιουργίας ενός κράτους. Δηλαδή, αν σε 20 χρόνια, αν ενσωματωθούν τα κατεχόμενα στην Τουρκία και σε 20 χρόνια αν μπορέσουμε να τα απελευθερώσουμε θα είναι απόσχηση από την Τουρκία. Αυτό ακριβώς λέμε και για την περίπτωση του Αρτσάχ. Καμία σχέση, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, καμία σχέση ανάμεσα στη δημοκρατία του Αρτσάχ και την δημοκρατία στα κατεχόμενα. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Τρέχουν σε όλο τον κόσμο αναζητώντας βοήθεια. Βρίσκονται αυτές τις μέρες, όπως έχετε πει, και στην πατρίδα μας. Είναι ο πρόεδρος της Βουλής, είναι η αρχηγή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι η αναπληρώτρια υπουργός των εξωτερικών. Καταλαβαίνετε ότι κάνουν ένα απεγνωσμένο αγώνα να ακουστεί η φωνή τους. Είναι προεδρικό το σύστημα, τι είναι? Είχαν και πρωθυπουργό μέχρι πριν 2-3 χρόνια, αλλά έγινε μία αλλαγή του συντάγματος και έτσι καταργήθηκε η θέση του Πρωθυπουργού και έγινε περίπου σαν το δικό μας το σύστημα, δηλαδή κοινοβουλευτική προεδρική δημοκρατία. Προεδρική δημοκρατία. Επειδή πήγαινε συχνά εκεί, από πότε ξεκίνησε πρώτη φορά να πας εκεί? Εγώ ήμουν εκεί το 1991 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Είχαμε πάει ως εθελοντές γιατροί του κόσμου και μείναμε. Κολλήσαμε. Να σε ρωτήσω, από τότε φαντάζομαι έχει συχνή επαφή με τους ανθρώπους αυτούς και παρακολουθείς την εξέλιξη. Από το 91 σήμερα, από το 91 τότε μέχρι σήμερα, οι συνθήκες διαβίωσης έχουν αλλάξει προς το καλύτερο? Για πάρα πολλά χρόνια το βιωτικό επίπεδο ανέβαινε πάρα πολύ, ανέβαινε σημαντικά. Εγίνονταν και λάθη, όπως για παράδειγμα η κατασκευή ενός αεροδρομίου πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, το οποίο όμως ήταν μέσα στην ακτίνα βολής του αζερικού πυροβολικού και τους είπαν ότι αν πλησιάσει αεροπλάνο θα καταρρύπτεται είτε πολεμικό είτε πολιτικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει επικοινωνία και να είσαι υποχρεωμένο να κάνεις τις 10-12 ώρες χερσαία διαδρομή, εκτός αν είσαι τυχερός και βρεις ένα ελικόπτερο. Ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει ένα αεροδρόμιο ακριβώς επάνω στα σύνορα της Αρμενίας
και από εκεί και πέρα νόμιμα να λειτουργεί και από εκεί και πέρα θα ήταν μία ώρα, μία μισή ώρα το πρωί. Τώρα για να φύγεις από την πρωτεύουσα του Αρτσάχ να πας στο Γεριβάν για παράδειγμα, πόση ώρα θέλεις? Θέλεις 10 ώρες. 10 ώρες, ε. Και φαντάζομαι σε δύσβατη περιοχή, δύσκολη. Ανεβαίνεις στον τον Κάφκασο και κατεβαίνεις. Ανεβαίνεις στις βουνοκοπές και είναι δρόμοι παλιοί. Η Αρμενία δεν είναι και μια από τις πλούσιες χώρες του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά το Αρτσάχ, υπήρξε μια ανάπτυξη γιατί όλοι οι Αρμένοι της Διασποράς επήγαν και βοήθησαν την χώρα. Εφτιάχτηκαν νέες κατοικίες, εφτιάχτηκε το πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκαν όσες παλιές εκκλησίες είχαν καταστραφεί από τους Αζέρους, αν οικοδομήθηκαν. Είναι Ορθόδοξοι, είναι Ορθόδοξοι, ναι. Είναι Ορθόδοξοι, ακολουθούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά δεν έχει σημασία. Έγιναν δρόμοι με αλέες, είναι μια πανέμορφη πόλη, όπως ήταν πάντα πάνω στις κορυφές του Καυκάσου. Καταλαβαίνετε ότι εσείς αν έχετε Ορεσίδη, ζήσει... Ορεσίδη, πολύ Ορεσίδη, αυτή, ναι, ακριβώς. Πολύ. Και γι' αυτό είναι και, ξέρεις, πιο σκληραγωγημένοι άνθρωποι στις κορυφές των βουνών εκεί και ήταν και πολύ καλοί πολεμιστές αυτοί όλοι. Πάρα πολύ καλοί πολεμιστές και πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό το χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Ελένη, εδώ τώρα στην Κύπρο που ήρθε αντιπροσωπεία, είδατε, φαντάζομαι ήρθε αντιπροσωπεία γιατί μεσολάβεις εσύ. Διαφορετικά δεν τους καλούσε κανένας. Να σας πω, έχουμε ιδρύσει μια ομάδα φιλίας Κύπρου Αρτσάχ, στην οποία υπάρχουν αντιπρόσωποι, μέλη της Βουλής μας, από διάφορα κόμματα, όχι από όλα τα κόμματα, αλλά υπάρχουν βουλευτές από διάφορα κόμματα, πρώην βουλευτές, άνθρωποι που πήγαν μετά τον πόλεμο, μετά το 2010, που μπορούσαμε να ταξιδεύουμε πιο ελεύθερα στην Στεπανακέρτ, Κύπροι, που τους πήρα στην Στεπανακέρτ για να δουν την κατάσταση και να δράσουν συγκροτημένα προς όφελος του λαού του Αρτσάχ. Όλοι εμείς ως ομάδα φιλίας Κύπρου Αρτσάχ τους προσκάλεσαμε να έρθουν εδώ πέρα και έτσι ήρθε ο πρόεδρος της Βουλής, όπως σας έχω πει, η αναπληρώτρια Υπουργός. Θα βγει κάτι καλό, πιστεύεις, από αυτή την επίσκεψη? Πιστεύω ότι είδανε τους δημάρχους της Λευκωσίας, του Στροβόλου, της Λεμεσού. Σήμερα θα πηγαίναμε στην Πάφο να δούμε τον δήμαρχο της Πάφου, αλλά κάτι προέκυψε με την υγεία ενός εκ των επισκεπτών μας και έτσι αναβλήθηκε το... Αναβλήθηκε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Έχουν δει άλλους πολιτιακούς αξιωματούχους όσους δέχτηκαν να τους δουν και σήμερα και αύριο θα συνεχιστούν οι επαφές τους, αλλά δεν τους δέχονται ως επίσημη αντιπροσωπεία, τους δέχονται με την προσωπική τους ιδιότητα και η μεν και η δε. Αυτό έχει σημασία, ωστόσο για μας το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί και ακούγεται η φωνή τους και τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ακούνε. Τώρα εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα ως εκπομπή μαζί σου να πάμε ένα ταξίδι εκεί? Άμα το θέλετε και άμα είστε έτοιμοι να υποστείτε... αυτό είναι καταπληκτική ιδέα. Άμα θέλετε να υποστείτε την ταλαιπωρία, θα νιώσετε ταλαιπωρία. Μετά μπορεί, και την φιλοξενία. Μπορεί και η δικιά μας φωνή να σωματωθεί σε φωνές άλλων, να βοηθήσουμε κι εμείς τον αγώνα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό, ναι. Βεβαίως, σας λέω ότι θα ανταμυφθείτε από την φιλοξενία αυτό αυτού του λόγου. Να γνωρίσουμε και τους ανθρώπους. Από τον ηρωισμό του. Θα δείτε τα μνημεία του ηρωισμού και θα συγκλονιστείτε. Το οργανώνουμε και πάμε παρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά, γιατί ήταν πολύ ωραία η παρουσία σου, ειδικότερα σήμερα, γιατί αγγίζουμε ένα θέμα το οποίο, επειδή μου θυμίζει και λίγο το δικό μας αγώνα. 55, κάπου εκεί, ίσως, ένα αγώνα δικό μας. Ακριβώς, είναι το έπος που δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε εμείς. Τουλάχιστον πριν από τον πόλεμο, τον πρόσφατο πόλεμο, έλεγες ότι δεν έζησα με τον δικό μου λαό, τα έχω ζήσει μαζί τους. Δυστυχώς, ό,τι ζήσαμε με το δικό μας λαό το 1974, το ζήσαμε και μαζί τους πέρυσι όταν χάσαμε τον πόλεμο στο Αρτσάχ. Ελένη, με λένε Θεοχάρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχεις.